Θα συνεχίσουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση. Ήδη είναι ο κύριος Μιχάλης Βρέτζος μαζί μας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Μαλεβιζίου με την παράταξη του Μαλεβίζη Μπορεί του Μενέλο Μποκέα. Θα σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Κύριε Βρέτζο, αυτοδιοικητικές εκλογές 2019. Και οι δημότες του Μαλεβιζίου, λοιπόν, καλούνται στις κάλπες για την επόμενη δημοτική αρχή. Είστε ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει και δραστηριοποιείται και επαγγελματικά στο Δήμο Μαλεβιζίου. Τι σας έκανε να πείτε ότι θέλω να διεκδικήσω και μία θέση στην Δημοτική Αρχή? Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση της ευθύνης και του χρέους για τον τόπο μου. Mm-hmm. Θέλω και εγώ να βοηθήσω τον τόπο μου, ειδικά αυτόν τον καιρό που αυτά τα χρόνια μάλλον που η πατρίδα μας περνάει κοινωνική και οικονομική κρίση. Θεωρώ πως έχουμε καθήκον όλοι να βοηθήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση όπως μπορεί ο καθένας, με μικρές δυνάμεις, μεγάλες, ό,τι έχει, για ένα καλύτερο αύριο. Είστε άνθρωπος της αγοράς, άνθρωπος της καθημερινότητας. Μιλάτε με πολλούς δημότες του Μαλεβιζίου. Τι πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει τόσα χρόνια που ενδεχομένως, αν είχε γίνει, ενδεχομένως να βοηθούσε και τον κόσμο της αγοράς, τους επιχειρηματίες, για να πούμε και πιο εξειδικευμένα? Κοιτάξτε, στο ειδικότερο Δήμος Μαλεβιζίου, που έχει το αστικό κομμάτι, ας πούμε, η περιοχή του Γαζίου, έχει ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα μονίμως, το οποίο εντάξει υπάρχουν κάποια πάρκινγκ που καλύβεται κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα. Τα κυριότερα όμως προβλήματα υπάρχουν από στην Αμμουδάρα. Η Αμμουδάρα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι παραμελημένη. Δεν υπάρχει ο ανάλογος τουρισμός. Mm-hmm. Περιμένουμε μόνο από τον εξωτερικό τουρισμό. Δηλαδή εσωτερικός τουρισμός Έλληνες, ας πούμε, που παλαιότερα υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες τουρίστες στην Αμμουδάρα. Αυτά τα χρόνια τα τελευταία δυστυχώς δεν υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει χάσει την έγκλη της. Έχει χάσει την έγκλη της, ναι. Που ως αποτέλεσμα έχει μειώσει το οικονομικό κομμάτι του Δήμου Μαλεβιζίου. Mm-hmm. Και για τους επιχειρηματίες και για το Δήμο. Mm-hmm. Άρα στοχεύεται και στο κομμάτι της ανάδειξης των δυνατοτήτων που έχει ο Δήμος σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό, έτσι. Σίγουρα. Πιστεύετε ότι επειδή ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι ένας όμορος Δήμος με το Δήμο Ηρακλείου, θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί διαφορετικά ο Δήμος αυτή την γυτνίαση? Θα μπορούσε. Και τώρα οι δύο Δήμοι συνεργάζονται και για το υδρευτικό κομμάτι του νερού και στο σχέδιο πόλεως. Mm-hmm. Σαφώς θα υπάρχουν πολλές δυνατότητες να συνεργαστούν οι δύο Δήμοι και στο τουριστικό κομμάτι και όχι μόνο. Mm-hmm. Διότι και ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει ένα κομμάτι του Δήμου του, είναι στην περιφέρεια Μαλεβιζίου. Ο Άγιος Μύρος, ας πούμε, όλα αυτά είναι περιφέρεια Μαλεβιζίου. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να κάνει συνεργασίες οι δύο Δήμοι. Και φυσικά έχει και ένα κομμάτι πέρα από το αστικό κομμάτι, όπως είναι αστικό η Αμμουδάρα και το Γάζι. Έχει και την Εδωχώρα, έχει και πολύ όμορφα χωριά, έχει και το Φόδελε, για παράδειγμα. Χωριά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αναπτυχθεί περισσότερο. Δεν έχουν γίνει όμως και βήματα. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει και βήματα. Έχουν γίνει κάποια βήματα. Δεν μηδενίζουμε τίποτα. Έχουν γίνει βήματα. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούσαμε να είχαν κάνει παραπάνω πράγματα. Ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι πολυμορφικός. Έχει ορεινό κομμάτι, έχει πρωτογενή τομέα, έχει τουριστικό, έχει αστικό κομμάτι. Είναι ένας πολυσύνθετος Δήμος, που είναι ένα δύσκολο κομμάτι, δηλαδή και για μας, σαν νέα δημοτική παράταξη, ας πούμε, που διεκδικούμε τον ψήφο. Είμαστε προβληματισμένοι, ας πούμε, πώς θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε όλα αυτά μαζί. Πώς θα συνδυάσουμε, λέει, τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, ναι, τον πολιτισμό με τον τουρισμό, τις αγροτικές περιοχές, τις ορεινές περιοχές, μάλλον, που υπάρχει φυσικό κάλος, πώς θα τις αναδείξουμε ώστε να μπορεί να τις εκμεταλλευτεί ο τουρισμός. Και προσπαθούμε τώρα να καταστρώσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνδυάζει όλα αυτά μαζί, πώς μπορεί να αναδειχθούν όλες οι ομορφιές του Δήμου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι στο Φόδελε γίνεται και μια πολύ ωραία προσπάθεια, και το λέω αυτό ως παράδειγμα σε αυτό που είπατε για το να συνδυαστεί η αγροτική παραγωγή με τον τουρισμό. Αναδεικνύουν τα τοπικά τους προϊόντα, όπως είναι τα πορτοκάλια, συγκεντρώνοντας και πολύ κόσμο σε αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουν κάθε χρόνο. Έγινε προημερών, έγινε η γιορτή πορτοκαλιού. Ήταν 4.000 κόσμοι. Ήταν μια φοβερή εκδήλωση που την κάνει τώρα τα τελευταία 7-8 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Η οποία κάθε χρόνο συγκεντρώνει παραπάνω κόσμο. Μας δίνει το δρόμο ενδεχομένως. Μια πρόταση είναι και αυτή. Φυσικά δίνει το δρόμο, αναδεικνύεται το χωριό, αναδεικνύεται η οικονομία του χωριού.
όλη η παραγωγή του χωριού είναι φανταστικό, φανταστικό δρόμενο. Βέβαια. Έβλεπα πριν από λίγες ώρες στην σελίδα της παράταξής σας, το Μαλεβίζη Μπορεί, μια φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο κ. Μποκίας, ότι έχει να κάνει με τα πεζοδρόμια. Ναι. Είναι και αυτό κάτι το οποίο μπαίνει ψηλά στην ατζέντα σας? Και το λέω αυτό γιατί μου είπατε πριν για το κυκλοφοριακό. Βλέπω και τα πεζοδρόμια, αυτά της καθημερινότητας, τα οποία δεν τα βλέπουν μόνο οι τουρίστες, αφορά φυσικά και τους δημότες, την ποιότητα ζωής τους. Φυσικώς. Είναι στην ατζέντα μας, είναι η ποιότητα ζωής. Ένας από τους άξονες που έχουμε στο πρόγραμμά μας είναι η ποιότητα ζωής. Ποιότητα ζωής, λοιπόν, άξονας ποιότητα ζωής, αναφέρεται στην καθημερινότητα του πολίτη όσον αφορά τα πεζοδρόμια, την καθαριότητα, την ίδρυση, την επικοινωνία του πολίτη με το Δήμο, ό,τι μπορεί να προσφέρει στην καθημερινότητα του πολίτη. Δυστυχώς τα πεζοδρόμια στο Δήμο Μαλεβιζίου υστερούν λίγο. Είναι πολλών ετών κατασκευασμένα και έχουν υποστεί κάποιες φθορές. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν έχει δώσει την τέουσα προσοχή ώστε να τα συντηρεί και να τα έχει σε ένα καλό επίπεδο. Και παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα. Αρκετά. Και βέβαια να μην ξεχνάμε και την προσβασιμότητα για όλους. Και για τους ανάπηρους. Φυσικά. Έτσι. Δεν υπάρχει πρόσβαση για αμαία. Δεν υπάρχει πρόσβαση για αμαία. Πολύ βασικό. Τι σας έπεισε στον Μενέλαο Μποκία? Ξέρετε, λίγο πολύ την κάνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι αυτή την ερώτηση. Αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει ο κόσμος να απαντηθεί. Τι σας έπεισε λοιπόν στον επικεφαλής? Ο Μενέλαος Μποκίας είναι ένας άνθρωπος με φοβερή διάθεση, με όραμα. Είναι πολύ δημιουργικός. Σε κοιτάει στα μάτια, είναι αληθινός, είναι ειλικρινής. Και μετά από κάποιες συζητήσεις που κάναμε για το όραμα που έχουμε για το Δήμο, με έπεισε και έχει καταφέρει και έχει στελεχώσει μια δυνατή ομάδα με ανθρώπους στην πλειοψηφία τους νέοι, πετυχημένοι, άλλοι στο επιχειρήν, άλλοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες, άλλοι ο καθένας στον τομέα του. Και έχουμε στελεχώσει ένα πάρα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο. Και ήταν αυτή είναι η λόγη κυρίως που ήθελα να συμμετέχω και εγώ. Ο κόσμος τι σας λέει? Συναναστρέφεστε με πολλοί κόσμο καθημερινά. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις και για τη δική σας υποψηφιότητα προσωπικά? Το βλέπουν θετικά? Λίμου να μου απαντήσετε πως όχι. Το ξέρω. Ενώ όμως με το γεγονός ότι ο κόσμος πλέον, ξέρετε, ακούει για πολλούς υποψηφίους αυτοδιοικητικά. Η προεκλογική περίοδος για τον κόσμο είναι μια δύσκολη υπόθεση. Να το πούμε έτσι καθαρά στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Υπάρχει μια δυσπιστία. Υπάρχουν όμως και αυτοί που λένε ότι προσπαθήστε το, κάτι χρειαζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι γενικώς δύσπιστος, ειδικά αυτή την περίοδο θα τον κουράσουμε λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ υποψήφιοι. Αλλά εμείς συγκεντρώνουμε θετικά μηνύματα από τον κόσμο. Μας θέλει ο κόσμος, ας πούμε, να μπούμε στα δρόμενα του Δήμου, να αλλάξει κάτι, ρε παιδί μου. Εμείς θέλουμε να κάνουμε, να φέρουμε την αλλαγή στο Δήμο. Είμαστε νέοι άνθρωποι, θα φέρουμε τη φρέσια ιδέα, έχουμε τη διάθεση για δουλειά. Οι πολίτες μας παροτρύνουν. Μπράβο, καλά το κάνετε, προχωράτε μαζί σας. Μέχρι στιγμής η στήριξη είναι άπλετη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή επιτυχία και θα τα πούμε φυσικά ξανά. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση να έχουμε. Να είστε καλά.